Εδώ με την υποψήφια δήμαρχο Αγλαντζά, στην κυρία Ξάνθου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εκλογές σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρία Ξάνθου. Ναι, από ό,τι φαίνεται, πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ενημέρωση και του κόσμου για το πώς να είναι ασφαλής για να μπορέσει να ψηφίσει την Κυριακή. Είναι άλλο έναν εμπόδιο πέραν από τη ζέστη και την ημερομηνία τέλος πάντων της εκλογικής διαδικασίας. Φαντάζομαι υπάρχουν οι αρμόδιοι που θα καθοδηγούν τον κόσμο και σε αποστάσεις και με τα πάντα που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία ψηφοφορίας. Κοιτάξτε να δείτε, τα σχολεία μας είναι εξοπλισμένα. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, το 5ο Δημοτικό Αγλαντζάς δεν έχει το κιόσκι το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει αρκετή προστασία στον κόσμο που θα περιμένει. Θα ελπίζω ότι οι διαδρόμοι περιμετρικά της εσωτερικής αυλής θα είναι επαρκείς. Θα ήταν καλό εάν μπορέσει ο κόσμος να προσέλθει σιγά σιγά τακτοποιημένα και να προσπαθήσει να το κάνει τις πρωινές ώρες που συνήθως είναι λιγότερη η κίνηση, για να μπορέσει να εξασφαλίσει και το ψήφο του και να μπορέσει το απόγευμα να παραμείνει στο σπίτι. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ ζεστές οι θερμοκρασίες. Άρα θεωρείτε ότι όλες αυτές οι συνθήκες, η προσέλευση, η αποχή και όλα αυτά που διαδραματίζονται είναι αυτά που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από το πόσο κόσμο θα πάει να ψηφίσει και ποιο θα ψηφίσει. Είναι δεδομένο ότι και από τις στατιστικές που τρέχουν τώρα τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή. Πολύ μεγάλη αποχή, περισσότερη από την προηγούμενη φορά? Πολύ περισσότερη. Μιλούν για μια αποχή περίπου στο 60% το λιγότερο. Μάλιστα. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο ποια είναι? Τρομερά θετικά. Ακόμη και από τις συνθήκες που περιγράφουμε τώρα, ακόμη και τώρα με την πρόθεση προφανώς του Υπουργείου να είναι πολύ πιο αυστηρό με το θέμα της χρήσης μάσκας και των αυστηρών περιορισμών για τους κλειστούς χώρους, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ θετικός. Χθες είχαμε την τελική μας προεκλογική εκστρατεία, είχαμε τοποθετήσει τις καρέκλες με συγκεκριμένον τρόπο, τηρήσαμε τις αποστάσεις, τηρήθηκαν από όλους. Ήρθαν τα 150 άτομα που περίπου αναμέναμε. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική, περάσαμε υπέροχα, είπαμε το τελικό μας μήνυμα. Όλοι οι υποψήφοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουν κάνει τις τελικές τους εκδηλώσεις και πιστεύω ότι θα έχουν πάρει τα μέτρα για να τηρήσουν τις αποστάσεις και να προστατέψουμε τους ψηφοφόρους μας. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τον καθένα μας να κάνει και αυτό που χρειάζεται. Και αυτό που χρειάζεται είναι να προστατεύουμε και τους υπόλοιπους και τους εαυτούς μας με τη χρήση της μάσκας. Γιατί να ψηφίσουν την Εύη Ξάνθου? Ελπίζω ότι θέλουν να δουν μια πράσινη πόλη. Ελπίζω ότι βλέπουν ότι το πάθος και η αγάπη που έχω για τα θέματα, όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα και τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, τα θέματα ισότητας, τα θέματα δικαιοσύνης γενικότερα και ίσων μέτρων και αποστάσεων για όλους, ότι αυτό θα μετουσιωθεί και σε πράξη, εάν εκλεγώ δήμαρχος. Ο Δήμος της Αγλαντζάς έχει κάποια προτερήματα, αλλά έχει και πράγματα τα οποία είναι πολύ πίσω. Εάν δεν έχει κάποιον που έχει τα κότσια και τη δύναμη και το πάθος για να τα αλλάξει, δεν θα αλλάξουν. Ούτε στον 1,5 χρόνο που είναι η πρώτη θητεία, εάν κάποιος εκλεγεί τώρα, ούτε αν κάποιος έχει 10 θητείες. Γιατί αυτό είναι που καθορίζει και που μας διαφοροποιεί τους υποψηφίους. Τα προγράμματα μας είναι παρόμοια. Έχω χαρή γιατί και στη διάρκεια της προεκλογικής έχω δει να υιοθετούνται πολλές από τις πράσινες προτάσεις μας. Και έτσι πρέπει. Πρέπει όλοι να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και είναι θετικό το ότι η πράσινη ατζέντα, τα θέματα αηφόρου ανάπτυξης, τα θέματα βιώσιμης οικονομίας είναι πράγματα τα οποία υιοθετούνται και από τους υποψηφίους μας. Και αν δεν εκλέγω εγώ, αν εκλεγεί άλλος, θα είμαι εκεί για να βοηθήσω. Γιατί στο τέλος της μέρας είναι όντως η Αγλαντζά που μας ενδιαφέρει όλους. Και θα υπάρξει συνεργασία και θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει το θέμα του πάθους, της δύναμης και της όρεξης να κάνουμε αλλαγές. Έχω 4 αρθιποψηφίους να κρίνει ο καθένας ποιος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Μάλιστα. Μακριά από κομματικά στεγανά. Άρα αυτό είναι το μήνυμα το τελευταίο προς τους αγλαντζώτες. Ναι. Ότι να δουν εκεί, να κρίνουν και να αποφασίσουν. Να κρίνουν ποιος πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά. Είχαν την ευκαιρία, μια σπάνια ευκαιρία, λόγω του ότι ήταν μια αναπληρωματική εκλογική διαδικασία, είχαν μια σπάνια ευκαιρία να μας γνωρίσουν όλους από πολύ κοντά. Πέραν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας έχουν δώσει όλους την ευκαιρία, κάποιοι την πήραν, κάποιοι όχι, αλλά μας έχει δοθεί σε όλους ισότιμα η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, το πρόγραμμα μας και το ποιοι είμαστε. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα κρίνει από αυτόν και δεν θα πάει πάλι απλά με την κομματική επιλογή. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και σε εσάς, κυρία Ξάνθου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.